Αγαπητοί μου φίλοι, η σημερινή Κυριακή που συναντιόμαστε έχει ένα ιδιαίτερο όνομα, λέγεται Πέμπτη Κυριακή των Νησιών. Δηλαδή τελειώνει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πότε τελειώνει? Την Παρασκευή που μας έρχεται. Και θα ψάλουμε κατά τον Εσπερινό, Παρασκευή το βράδυ, θα ψάλουμε εκείνο το ωραίο τροπάριο που λέγει την ψυχοφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστή. Πληρώσατε σημαίνει τη συμπληρώσαμε. Η Κυριακή, η άλλη Κυριακή, δεν λέγεται Κυριακή των Νηστιών, γι' αυτό ότι καταλύεται το ψάρι. Αλλά επειδή είναι πηγή πορευόμεθα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, μόνο το ψάρι. Είναι μία ανάπαυλα αυτό, είναι ένα διάλειμμα που κάνουμε στην νηστεία, για να πάρουμε ένα κουράγιο σωματικό για να κάνουμε μεγαλύτερη νηστεία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί άλλο νόημα έχει η νηστεία τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι για την πένθος για τα αμαρτήματά μας, και άλλο νόημα έχει η νηστεία τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία ερμηνεύεται ως συμμετοχή στο πάθος του Κυρίου. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο σήμερα πραγματικά μας μετέφερε, μας μιλούσε για το πάθος, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω? Οι μαθητές πορευόνι στα Ιεροσόλυμα ζήτησαν ένα αίτημα όχι θεϊκό. Μην τους παρεξηγούμε, γιατί δεν είχαν λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα, δεν είχαν λάβει την Πεντηκοστή και γι' αυτό δεν είχαν καθαρή έννοια περί του Μεσσίου. Επίστευαν τον Μεσσία ως έναν κοσμικό άρχοντα που θα έρθει για να αναστηλώσει την παλιά δόξα του Ισραήλ, και γι' αυτό και νόμιζαν λοιπόν ότι πορεύεται για τα Ιεροσόλυμα για να κάνει επανάσταση, για να αρχίσει το έργο του το επαναστατικό για την παλιά δόξα του Ισραήλ, επαναλαμβάνω, και ήθελαν αυτοί να έχουν κάποια θέση αρχοντική, τιμητική, να καθίσουμε, λέει, ένας εκ δεξιών και ένας εκ ξεβονίμων. Και ο Χριστός τι τους είπε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ουκ είδατε τι αιτήστε. Και νομίζω, δεν το νομίζετε, ότι πολλές φορές στα αιτήματα τα δικά μας, που είναι και αυτά όχι θεοφιλή αιτήματα, δεν αρέσουν στο Θεό, ο Θεός, ο ουρανός μας απαντάει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Τι πρέπει να ζητάμε στην προσευχή μας? Την άφεση των αμαρτιών μας, να ζητάμε τη χάρη του Θεού για να εφαρμόζουμε το Πανάγιο θέλημά Του, να ζητάμε τη δόξα Του κατά πρώτο λόγο, και εμείς ελθέτω η βασιλεία σου, το που λέμε, αγιαστήτω το όνομά σου, αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Και εμείς τι μπορεί να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε, να είμεθα όργανα στα χέρια του καλού Θεού για τη δόξα Του. Να φέρουμε μια ψυχή κοντά στον Κύριο, αφού σώσουμε τη δική μας ψυχή, να φέρουμε και άλλη ψυχή κοντά στον Κύριο. Λοιπόν, ευχηθώ από τώρα, καλοί μου φίλοι, να εορτάσετε καλή Μεγάλη Εβδομάδα, να εορτάσουμε όλοι μαζί και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Αυτά τα δύο είναι το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού, γύρω από τα οποία πλέκεται όλο το μυστήριο της πίστεώς μας. Πιστεύουμε σεν εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο. Και τώρα, μετά το χαιρετισμό αυτό, εισερχόμεθα στο μάθημα της συναντήσεώς μας. Θυμήστε που σας έλεγα, αρχίσαμε από το προηγούμενο, προπροηγούμενο μάθημα μια καινούργια σειρά, η οποία είναι άκρος σημαντική, σπουδαία, θεολογική, πνευματική και περιεκτική. Τι εννοώ με το περιεκτική? Ότι έχει πολλά θέματα που θίγει η σειρά αυτή. Θίγει και δογματική διδασκαλία,
θίγη και πατρολογία, και ιδιαίτερα μας μιλεί για τη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας μας. Ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, έγινε ιστορικός Ιησού, δηλαδή πραγματικά ήρθε, έγινε άνθρωπος. Για να το σκεφτείτε καλά αυτό, πάτησε το χώμα που πατάμε, ανέπνευσε τον αέρα που αναπνέουμε, έγινε άνθρωπος, ήρθε στη μιζέρια μας, πείνασε, πούνεσε, εθλίβη για την κακία των ανθρώπων, είδε τα βάσανά μας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε Θεό που κάθεται ψηλά εκεί σε μια γωνιά του απείρου σύμπαντος, αλλά έχουμε Θεό πολύ κοντά μας. Να πω και το περισσότερο, όχι πολύ κοντά μας, μέσα μας. Γιατί ο ίδιος είπε να με φάτε και να με πιείτε, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, και με τη Θεία Κοινωνία έχουμε μέσα μας τον Κύριο. Ο τρόγου μου τη σάρκα και πύρου μου το αίμα, πως λέει παρακάτω, Ιεράσιμε, ενεμημένη, κακό είναι αυτό. Εγώ μένει μέσα μου, όπως και εγώ μένω μέσα του. Σύγκραση, ένωση, θέωση. Λοιπόν, η Εκκλησία μας λοιπόν είναι ιστορική, έχει πορεία, και μελετούμε αυτή την πορεία της Εκκλησίας μας διαμέσου των αιώνων. Θα δούμε πολλά πράγματα και θα θαυμάσουμε γιατί έχουμε τέτοια μάνα, τέτοια οικογένεια, και θα δούμε ότι η Εκκλησία από την όλη πορεία της δεν έχει από ανθρώπων την προέλευση, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αν είναι του Θεού, προέρχεται από το Θεό, και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, όσοι πολεμικοί και αν δέχεται, δεν πρόκειται ποτέ να καταληθεί. Είπε ο Κύριος, πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής της Εκκλησίας. Ναι, για να λέει πύλε άδου, άρα θα φτάσει η Εκκλησία μέχρι των πυλών του άδου, και δεν έχει φτάσει, αλλά να περιμένουμε έτσι και την ίδια πορεία, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, ανακυκλούται και αναδιπλούται. Λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι το κλίμα, το περιβάλλον της Παλαιστίνης, όπου εκηρύχθη πρώτα το Ευαγγέλιο, εκεί έδρασε ο Κύριος. Mm-hmm. Ναι. Το κλίμα αυτό ήταν ποικίλων. Από τη μια μεριά πολλοί Εβραίοι, Ιουδαίοι, με τη διασπορά που είχε συμβεί, είχαν διαποτιστεί από ένα πνεύμα έτσι, πιο ελεύθερο, ευρύ πνεύμα. Είχε συμβεί και το κίνημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα λοιπά, και είχαν διαποτίσει την όλη ατμόσφαιρα με ένα φιλελευθερισμό, με μια οικουμενικότητα. Ενώ οι Ιουδαίοι είχαν ένα κλειστό και περιορισμένο όριο, στα δικά τους όρια μόνο, και τώρα με τη διασπορά, επαναλαμβάνω, απέκτησαν έναν ευρύ ορίζοντα. Είχαν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, αυτό θέλω να πω. Ναι, όμως μην νομίζετε ότι εξέλιπε το παλαιό πνεύμα, το συντηρητικό, το αυστηρό, το ζηλωτικό. Απόδειξη ότι όταν ο αντίοχος επιφανής θέλησε να καταργήσει τον νόμο και τα λοιπά και να φέρει νέα διδάγματα, αντιμετώπισε κίνημα έτσι αποκρουστικών, και έχουμε τους περιφήμους Μακαβαίους, οι οποίοι επαναστάτησαν και κράτησαν, και έχουμε μαρτύρια και κράτησαν την πατρόα πίστη, και σε αυτό το θέμα έχει συντεθεί και έχει δομηθεί ο πρώτος ψαλμός του ψαλτηρίου, Μακάριος ανήρ όσο και πορεύθη εν βουλή ασεβών, και νοδό αμαρτωλώνου κέστη και επικαθέδρα λιμόνου και κάθισε, ασεβείς, αμαρτωλή και λιμή, δηλαδή διεφθερμένη, κατά των ψαλμωδών είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν την πατρόα πίστη και να φέρουν νέα μοντερνιστικά διδάγματα. Πάλι αν έρθουμε εγκύτερα
και εξετάσουμε το εσωτερικό κλίμα, το πνευματικό, είναι τμήματα τμήματα. Άλλοι πιστεύουν πιο πολύ ένα δόγμα, άλλοι λιγότερο, άλλοι καθόλου. Δηλαδή είναι, για να πω, οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών, ούτε πιστεύουν την ύπαρξη των αγγέλων. Οι Σαδουκαίοι επίστευαν μόνο την Πεντάτευχο από όλη την Παλαιά Διαθήκη. Οι Φαρισαίοι πίστευαν την ύπαρξη των αγγέλων και την Ανάσταση των νεκρών και ήταν και ευρύτεροι, δεν δέχονταν μόνο την Πεντάτευχο, αλλά δέχονταν και άλλα βιβλία. Βλέπετε τώρα διαφορά των μεν από τον δε. Και ήταν θρησκευτικές ομάδες και οι δύο, στον ίδιο τόπο, και ένα τόπο μικρό και περιορισμένο. Ήταν βέβαια το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο των Ιουδαίων Σαχεντρίν, αλλά το συνέδριο αυτό, όταν λέγαμε συνέδριο Ιουδαίων, σαν να πούμε σήμερα Ιερά Σύνοδο, που επιλύει όλα τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά θέματα. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο, παρακαλώ, απαιτελείτο και από Σαδουκαίους και από Φαρισαίους, από δύο δηλαδή άκρα αντίθετα. Πέρα από αυτά, ήταν και οι αιρετικοί, οι λεγόμενοι εσέοι. Αυτοί, είπα, αιρετικοί, οι αιρετικοί ως προς τα Ιουδαϊκά δόγματα, αυτοί ήταν πολύ ευσεβείς. Πίστευαν ότι η όλη δραματική κατάσταση στο Ισραήλ έγινε γιατί απεστάτησαν από το Θεό. Και πρέπει λοιπόν, με προσευχή πολύ και με νηστεία πολύ και άσκηση, πρέπει να ζητήσουμε τα ελέη του Θεού για να φανεί ευνοϊκός στην πατρίδα του. Και αυτοί έκαναν αυτό που λέμε σήμερα αποτύχηση. Δεν το λένε, ξέρετε τι είναι, δηλαδή απεκόπησαν από τους άλλους, από τους Ιουδαίους, και έκαναν δικό τους ημερολόγιο, δική τους λατρεία, και είχαν και άκρως ασκητικές τάσεις και έδωσαν στην έρημο. Βλέπετε λοιπόν σε μια μικρά χώρα τι ανώμοιο πνευματικά είναι το κλίμα, και σε αυτό το κλίμα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και θα πιάσει το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι ένα θαυμάζουμε, που σημαίνει ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι θεϊκός σπόρος και τα σπάει όλα τα άλλα τα εμπόδια, και ριζώνει βαθιά και φύεται και ανθοφορεί και κάνει την ψυχή ανθόκηπο περιβόλι. Δηλαδή, για να πω ότι το θρησκευτικό κλίμα του Ισραήλ κατά την εποχή αυτή που πρόκειται να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο είναι ένα confusion, μια σύγχυση των πραγμάτων. Προσέχετε τώρα, η πρώτη εκκλησία των χριστιανών, η πρώτη χριστιανική κοινότητα στα Ιεροσόλυμα μιλάμε, εκείνη η έδρα, η πρωτεύουσα, απαιτελείται από Ιουδαίο-χριστιανούς. Οι χριστιανοί δηλαδή ήταν Ιουδαίοι. Και ήταν εύκολο να πιστεύσουν οι Ιουδαίοι, γιατί ξέρετε, ο χριστιανισμός ρίζα έχει τον Ιουδαϊσμό, την Παλαιά Διαθήκη θέλω να πω, όχι τον Ιουδαϊσμό, την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο των προφητών, που μιλεί για την έλευση του ερχομένου Μεσσίου και τον ανέμειναν με πολύ προσδοκία οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι και οι άνθρωποι γενικά, μόνο που οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν ότι ο Μεσσίας ήρθε και αυτός είναι ο Ιησούς. Και έχουμε τον Ματθαίο τον Ευαγγελιστή, που γράφει το ωραίο Ευαγγελιό του και τους λέγει κάτω τα βιβλία των προφητών. Τι λένε για τον Μεσσία? Ό,τι λέγουν οι προφήτες για τον Μεσσία εφαρμόζεται απόλυτα, μα απόλυτα, στο πρόσωπο του Ιησού. Δεχτείτε τον λοιπόν. Και γράφει το πρώτο κατηχητικό Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,
Ιουδαίου, το Ματθαίου, προς τους πατριώτες του Ιουδαίου, διότι λυπή του η συμπατριώτη του Ιουδαίου να είναι μακράν από την, μικράν από την, από την αλήθεια, από την πίστη. Και σήμερα έχω να σας πω με λύπη και με πόνο ότι πολλοί Ιουδαίοι περιμένουν το Μεσσία. Δεν πίστεψαν ακόμη ότι ο Μεσσίας έχει έρθει και τον περιμένουν ακόμη. Και ποιος είναι αυτός που ο Μεσσίας? Ο Υιός της Παρθένου Μαρίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η λέξη Χριστός σημαίνει Μεσσίας. Αυτήν η πρώτη χριστιανική κοινότητα απετελείται από Ιουδαίους. Αυτοί είναι χριστιανοί Ιουδαίοι, Ιουδαίοι χριστιανοί. Αν και πίστεψαν στο Μεσσία, στον Ιησού Χριστόν για Μεσσία, όμως δεν απεκόμισαν από τον Ιουδαϊσμό. Δηλαδή πήγαιναν κάθε μέρα στον Ιουδαϊκό ναό και προσεύχοντο και έκαναν τα και κανονισμένα για τη Θεία Λατρεία. Οι Ιουδαίοι όπως και εμείς πάλι έχουμε καθημερινή λατρεία, κάθε μέρα τον Όρθρο, κάθε βράδυ τον, το πρωί τον Όρθρο, το βράδυ τον Εσπερινό και Θεία Λειτουργία. Οπότε, είναι, έτσι, οπότε υπάρχει λειτουργική Άγιος αλλά και οι Ιουδαίοι ομοίως είχαν καθημερινή λατρεία. Και μας λέγει εδώ το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που πρέπει να το διαβάζουμε συνεχώς γιατί έχει την πορεία της Εκκλησίας μας, την αρχή της και την πορεία της. Λοιπόν, μας λέγει ότι
οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί πήγαιναν στον ναό καθημέραν. Καθημέραν. Δηλαδή παρακολουθούσαν την Ιουδαϊκή λατρεία. Και προσέκοντο τώρα, Χριστιανοί μετά των Ιουδαίων. Όμως, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, σε αυτή την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα, της οποίας τα μέλη ήταν εξ Ιουδαίων, προσήλθαν και εθνικοί, εθνικοί που λέγονται ειδωλολάτρες, Έλληνες κλπ. Προσήλθαν και αυτοί και πίστεψαν, βαπτίστηκαν και απετέλεσαν μέλη της Εκκλησίας. Πού βρέθηκαν αυτοί οι εθνικοί τώρα? Αυτοί οι εθνικοί πρέπει να ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς. Δεν είπαμε ότι πήγαν, ναι. Και ομίλησαν για το πιστεύω των και τα λοιπά, για την Παλαιά Διαθήκη, και δημιουργήθηκε εκεί ένα κλίμα προσιλητιστικό των εθνικών, συμπαθητικό προς την Παλαιά Διαθήκη, και αυτοί λοιπόν ήρθαν προς την Παλαιστίνη, είδαν πολλούς Ιουδαίους ότι έγιναν χριστιανοί και εγώ πιστεύω, και έγινε ομάδα μεγάλη χριστιανών εξ Ελλήνων, εξ εθνών, οι ελληνίζοντες, πώς να το πούμε, ελληνιστές χριστιανοί. Ή μπορεί να είναι και οι Ιουδαίοι, όχι που πήγαν στο εξωτερικό, οι Ιουδαίοι που παρέμειναν εκεί, αλλά τέλος πάντων άκουαν μηνύματα κλπ. Και έβλεπαν τα πράγματα ευρύτερα, όπως σας είπα πρώτα, όχι κλειστά και περιορισμένα όπως οι υπόλοιποι πατριώτητων, τα έβλεπαν ευρύτερα, και αυτοί άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το δέχτηκαν. Αλλά δεν μπορούσαν να ταυτιστούν απόλυτα με την άλλη ομάδα των πατριωτών των. Ήταν καθαρός εθνικοί. Υποθέστε παρακαλώ και πρακτικά ότι ανεπτύσσεται το εμπόριο, πηγαίνουν ήρχονται τα εμπορεύματα και οι άνθρωποι εκ διαφόρων μερών, έτσι, μετήρχοντο έφευγαν και υπήρχε μία επικοινωνία εμπορική, και αυτή η εμπορική επικοινωνία έδαινε την ευκαιρία και για πνευματική επικοινωνία των ανθρώπων, όπως συμβαίνει πάντα. Μαζί με τα εμπορεύματα ανταλλάσσουν και ιδέες. Λοιπόν, ακούστε, αυτή η ομάδα των ελληνιστών χριστιανών έβλεπε την άλλη ομάδα, η οποία ήταν μεγαλύτερα βέβαια, των εξιουδαίων χριστιανών. Έβλεπε με ένα τέτοιο βλέμμα ότι δεν μπορούσαν απόλυτα να ταυτιστούν μαζί τους, γιατί οι εξιουδαίων χριστιανοί τηρούσαν όλα τα του νόμου, την περιτομή για παράδειγμα, το πιο σημαντικό, άλλα εντάλματα της Παλαιάς Διαθήκης περί καθάρσεων, πλήσεων και τα λοιπά. Οι εξ Ελλήνων χριστιανοί, με καταλάβετε τώρα, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, η μία ομάς η μεγαλύτερα εξ Ιουδαίων χριστιανοί και άλλη ομάς εξ Εθνών χριστιανοί. Αυτή, λέγω, η μερίδα των εξεθνών χριστιανών έβλεπε ότι ο Μωσαϊκός νόμος είναι εμπόδιο για το Ευαγγέλιο, για την κήρυξη του Ευαγγελίου. Έβλεπε ότι τα διατάγματα του Μωσαϊκού νόμου δεν μπορεί να εφαρμοστούν τώρα, ούτε και είναι ανάγκη να εφαρμοστούν, αφού ήρθε ο Μεσσίας και κήρυξε τη λύτρωση και σωζόμεθα δια του Μεσσίου. Δεν έχουμε λοιπόν ανάγκη τα διατάγματα του νόμου, την εφαρμογή των εντολών του νόμου, που είχαν ένα παρασκευαστικό σκοπό για την έλευση του Μεσσίου, αφού τώρα ήρθε ο Μεσσίας. Και επέμεναν λοιπόν αυτοί οι χριστιανοί εξ εθνών, επέμεναν στην αποσύνδεση του Μωσαϊκού νόμου από την πίστη. Μάλιστα δε, επειδή αυτό αποτελούσε θέμα
δόγματος και θέμα πίστεως, επειδή λέγω αυτό αποτελούσε θέμα δόγματος και πίστεως, έτσι ότι είναι σχετικά με τη σωτηρία μας, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το κηρύττουμε με δυναμισμό. Αυτοί λοιπόν, επειδή έβλεπαν οι εξελίρων χριστιανοί, λέγω, επειδή έβλεπαν την προσκόλληση των εξιουδαίων χριστιανών, πολύ δυνατή την προσκόλληση στον νόμο, το θεώρησαν θέμα σωτηρίας, θέμα πολύ σοβαρό, θέμα δόγματος που λέμε, θέμα πίστεως. Ή πιστεύουμε στο Χριστό και δεν έχουμε ανάγκη από υποβαστάσματα άλλα, ή δεν πιστεύουμε και να τηρήσουμε και να επανέλθουμε λοιπόν στα παλιά διατάγματα του νόμου. Επειδή λοιπόν το θεώρησαν το θέμα πολύ σοβαρό, ήταν και δυναμική στο κηρύγμά τους, γι' αυτό αντιμετώπισαν την εχθρότητα των άλλων, όχι μόνο των χριστιανών Ιουδαίων, αλλά και των καθεαυτό Ιουδαίων. Στην Παλαιστίνη ήταν Ιουδαίοι, όλοι Ιουδαίοι, μερικοί εξ αυτών πίστευσαν και έγιναν χριστιανοί. Λοιπόν, οι εξελλήνων χριστιανοί τώρα έρχονται αντιμέτωποι και έναντι των εξ Ιουδαίων χριστιανών, αλλά και έναντι των άλλων Ιουδαίων. Αυτοί δε οι άλλοι Ιουδαίοι ήταν πολύ λυσαλαίοι έναντι των... Εδώ θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια μεγάλη παράγραφος και να σας πω πολλά σοβαρά πράγματα, ποιο είναι το κήρυγμα των Ελληνιστών. Αν θέλετε να δείτε το κήρυγμα των Ελληνιστών, τα ουσιαστικά στοιχεία, να διαβάσετε παρακαλώ το έκτο κεφάλαιο, νομίζω έκτο, των Πράξεων των Αποστόλων, όπου έχει αυτή το κήρυγμα του Στεφάνου. Ο Στέφανος είναι Ελληνιστής, ήταν χριστιανός στην ομάδα αυτή και λιθοβολήθη υπό των Ιουδαίων από την άλλη πλευρά. Εκηρύχθη διωγμός εναντίον των Ελληνιστών χριστιανών. Εκηρύχθη διωγμός, λέγω, εναντίον των Ελληνιστών χριστιανών, διωγμός που εστίχισε την απομάκρυνση των Ελληνιστών από την Παλαιστίνη. Αυτό έγινε το 37 μετά Χριστόν. Οι Ελληνιστές χριστιανοί διωκόμενοι έφυγαν και πήγαν σε διάφορα μέρη, μάλλον ακραία μέρη της Παλαιστίνης, αλλά και πέρα. Και εκεί ήταν στα μέρη αυτά. Ο Θεός θα επιτρέπει να γίνουν έτσι, για να ακούγεται το Ευαγγέλιο και σε ευρύτερη περιοχή. Οι Ελληνιστές τώρα, διωκόμενοι, κατέφυγαν στην Παλαιστίνη, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Φινίκη και την Κύπρο, από όπου κατήγοντο. Από εκεί είχαν έρθει πολλοί. Γιατί με ρωτήσατε από πού είναι, πού βρέθηκαν αυτοί στην Παλαιστίνη. Από την Κύπρο, από όπου κατήγοντο. Με μαρτυρημένα ιστορικά αυτά. Και εκεί ήταν εκεί ανενόχλητοι. Δεν υπήρχαν Ιουδαίοι διαμαρτυρόμενοι. Τώρα, φανταστικά, πρέπει να σκεφτούμε και το έδαφος της Παλαιστίνης. Και οι εξιουδαίων χριστιανοί που υπήρχαν στην Παλαιστίνη, που δεν είχαν τη μερίδα των Ελληνιστών, είχαν πεδίο δράσεως άνετο. Οι Ιουδαίοι αυτούς δεν τους πήρατε καθόλου, γιατί τους έβλεπαν και στον ναό να έρχονται και έλεγαν δικοί μας είναι. Είχαν άνετο πεδίο δράσεως, λέγω λοιπόν, και πήγαιναν όργωναν την Παλαιστίνη και εκεί ήταν τον Μεσσία. Και την έπαθαν οι Ιουδαίοι διώκτες. Και έξω από την Παλαιστίνη έχουμε το κήρυγμα των Ελληνιστών τώρα με το διωγμό τους, αλλά με το διωγμό έχουν και άνεση οι καθεαυτό Ιουδαίοι χριστιανοί στην Παλαιστίνη να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και εξαπλώθηκε το Ευαγγέλιο πάντου σε όλη την, αυτή το κήρυγμα, σε όλη την Παλαιστίνη. Πίστευαν δηλαδή οι Ιουδαίοι πολύ.
Οι Ελληνιστές έφταναν μέχρι, πήγαν στη Δαμασκό, έχετε ακούει για τη Δαμασκό, έτσι, και υπήρχε ένας, όχι εξ Ιουδαίο-Χριστιανός, αλλά καθεαυτό Ιουδαίος. Δεν είπαμε στην Παλαιστίνη ήταν δύο μερίς, η καθεαυτό Ιουδαίοι και οι Ιουδαίοι Χριστιανοί, ναι. Υπήρχε ένας καθεαυτό Ιουδαίος, πολύ φανατικός, που ακούτε, έφυγαν μένα από την Παλαιστίνη, άκουσε αυτός ότι από την Παλαιστίνη πήγαν μακριά και κηρύττουν και τους κυνήγησε. Πώς λεγόταν, ο Σαούλ. Και πήγε... Γνωρίζετε την ιστορία, παρακαλώ, έφτασε μέχρι Δαμασκού κυνηγώντας τους χριστιανούς. Αυτό σημαίνει πολύ ζηλωτή στα Ιουδαϊκά πατροδόγματα. Για τον Σαούλ πρέπει να θαυμάσουμε το εξής. Όχι μόνο ότι μετεστράφει. Μα δεν πίστευε τον Χριστό, τον εδίωκε, είδε το όραμα, μετεστράφει. Έτσι. Αλλά μετεστράφει και ψυχικά, δηλαδή μέσα, βέβαια το Άγιο Πνεύμα τα οργώνει όλα και δεν μεταστρέφει όλα. Γιατί τώρα που μετεστράφει, δεν πήγε με την μερίδα των Ιουδαίων. Ήταν φανατικός Ιουδαίος, είπαμε. Και θα έπρεπε, γινόμενος χριστιανός, να υποστηρίζει τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς, ο φανατικός αυτός Ιουδαίος. Όμως όχι, δεν πήγε με αυτή τη μερίδα, πήγε με τη μερίδα των Ελληνιστών. Και θα δούμε αργότερα μάχες που έδωκε, στο άλλο μάθημα θα το δούμε, παρακαλώ να έρθετε, μάχες που έδωκε για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου, το οποίο πρέπει να είναι ανεπηρέαστον, αποκεκομένον από κάθε τι άλλο στήριγμα, Ευαγγέλιον. Σώζει ο Ιησούς με το αίμα του μόνο και όχι τα διατάγματα του Μωυσέως, τα οποία διατάγματα του νόμου ήταν προπαρασκευαστικά, παιδαγωγικά για την έλευση του Μεσσίου, να ετοιμάσουν το δρόμο για την υποδοχή του και να δεχθούν του Μεσσίου. Ναι. Όχι όμως και μετά την έλευση του Μεσσίου να έχουμε τον Ιουδαϊκό νόμο. Αυτή τώρα οι εξεθνών χριστιανοί, με καταλαβαίνετε, απετέλεσαν έτσι, όπως το καταλαβαίνετε, ογκώδη ας πούμε, όχι ομάδα τώρα, έγιναν πολλοί, απέκτησαν και κέντρο, πώς το λένε το κέντρο, Αντιόχεια. Και εκεί έλεγαν το όνομα Χριστιανός. Το όνομα Χριστιανός εδόθη πρώτον στους πιστούς, στην Αντιόχεια. Τώρα πώς ερμηνεύεται το όνομα Χριστιανός? Πίστευσαν στο Χριστό και πήραν το όνομά του, Χριστιανοί. Έτσι, ναι. Ναι, αλλά υπήρχαν ψευδομεσία και τότε και άλλοι Χριστοί και άλλοι έκαναν, παρίσταναν τον εαυτό τον για Μεσσία. Το Μεσσία μεταφράζεται Χριστός, άρα και εκείνοι ήταν Χριστιανοί. Θέλω να πω, ερώτησα γιατί λέγονται χριστιανοί και μου απαντάτε επειδή πίστευσαν στον Χριστό. Ναι, αλλά για άλλους Χριστός ήταν κάποιος άλλος που παρίστανε το Μεσσία, αλλά δεν ήταν. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν πολλοί ψευδομεσσίες. Παρίστανε το Μεσσία χωρίς να είναι. Μόνο ένας ήταν αληθινός Μεσσίας, ο Κύριος ημών Ιησούς. 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 Το Χριστός σημαίνει Μεσσίας. Ότι το όνομα Χριστιανός πρέπει να το ερμηνεύουμε από το χρίσμα. Λεγόμεθα χριστιανοί διότι χριστήκαμε. Όχι απλώς διότι πιστεύουμε στον Χριστό, θα έλεγαν οι άλλοι, εσύ πιστεύεις στον δικό σου Χριστό, χριστιανός. Και εγώ χριστιανός γιατί πιστεύω στον δικό μου. Εμείς χριστήκαμε, εμείς έχουμε χρίσμα. Και αυτή η ερμηνεία είναι πατερική και έχει κατακορυφθεί και μέσα στη λατρεία, ότι ελήλυθε ο Κύριος δια τους Χριστούς του. Το χρήμα γιώτα. Μας έχρισε.
Κέντρο λοιπόν, εδώ έχουμε την Αντιόχεια, επαναλαμβάνω. Θέλω να σας πω ότι το βιβλίο «Οι πράξεις των Αποστόλων» αναφέρουν την Ιεραποστολή από τα Ιεροσόλυμα προς το ρωμαϊκό κόσμο, προς τη Ρώμη των Ελληνιστών, και όχι την Ιεραποστολή προς την Ανατολή, προς τη Φινίκη, Συρία, Αραβία κλπ. Ομιλεί και γι' αυτό γενικά το βιβλίο των πράξεων, αλλά κυρίως αναφέρει την Ιεραποστολή των Αποστόλων προς το ρωμαϊκό κόσμο. Τώρα θέλω να μου δώσετε λίγα λεπτά να σας πω, ειδικά γιατί δεν ομιλεί, είπαμε περισσότερα περί των εξελλήνων χριστιανών. Θέλω να σας πω μερικά περί των εξιουδαίων χριστιανών. Αυτοί είχαν κέντρο τα Ιεροσόλυμα, πίστεψαν τον Χριστό, αλλά δεν είχαν αποκοπεί τελείως από τον Ιουδαϊσμό, από την Ιουδαϊκή λατρεία. Γι' αυτό και είδαμε, το διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων, ότι πήγαιναν καθημέρα, πήγαιναν στον ναό. Όμως μην νομίσετε ότι είχε γίνει συμφερμός των χριστιανών με τους Ιουδαίους και τα λοιπά. Πέραν το ότι πήγαιναν καθημέραν στον ναό, τον Ιουδαϊκό ναό, είχαν και κατηδίαν συναντήσεις και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία και κοινωνούσαν τάχθαν τα μυστήρια του Κυρίου, το σώμα και το αίμα του, και σε αυτή τη σύναξη ήταν μόνο αυτοί.
Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε στην προσευχή και να γίνει, ήταν μόνο αυτή. Ακούστε, οι πρώτοι χριστιανοί πώς ήταν. Καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό. Ποιο είναι το ιερό αυτό? Ο ναός. Ο ναός. Ομοθυμαδών. Πώς θερμαίνεται το ομοθυμαδών? Με μια ψυχή όλη. Μια ψυχή όλη. Καλά, κρατήστε αυτό. Όμως συνήρχονται και κατηδίαν, είπαμε, σε κάποιο σπίτι. Κλώντεστε κατοίκον άρτων. Κατοίκον. Σε οίκον συνήρχονται. Κλώντες άρτων. Μετελάμβαναν τροφής, κοινωνούσαν, εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδία ενούνται στον Θεό. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν αφελείς. Σήμερα εξελιχθήκαμε, γεννήκαμε Ευρωπαίοι και λένε μην είσαι αφελής. Mm. Όμως οι πρώτοι χριστιανοί ήταν αυτό. Ήταν παιδάκια, πώς το λένε. Η καρδιά τους χτύπαγε για την αγάπη του Χριστού. Ζούσαν τον Χριστό. Ζούσαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Λέγω, γιατί το είπα αυτό, ότι μην νομίζετε επειδή πήγαιναν στον Ιουδαϊκό ναό, είχαν συμφερθεί μετά των Ιουδαίων και δεν αποτελούσαν η ίδια σύναξη. Αυτή η συγκέντρωση ήταν και όλη η λατρεία που έκαναν λεγόταν κλάσεις του άρτου. Είναι από το ρήμα κλάω, που σημαίνει σπάω. Θυμηθείτε παρακαλώ τα κλάσματα που μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Πώς θα γίνονται οι κλάσεις, το σπάσιμο? Όχι με μαχαίρι. Το χέρι. Γιατί ο άρτος είναι σώμα Χριστού. Να πάρουμε μαχαίρι να το σφάξουμε. Έχω το λόγο μου που λέγω. Και σήμερα πρέπει τα τεμάχια, και σήμερα ο άρτος είναι έτσι, ένα μεγάλο τμήμα σώμα του Κυρίου. Το σώμα του Κυρίου, και το σπάει ο ιερεύς στο ιερό, δεν το βλέπετε εσείς, και γίνεται κομματάκια στο Άγιο Ποτήριο και κοινωνάτε η πιστή. Ναι, αυτό το σπάσιμο γίνεται με το χέρι, με την Αγία Λαβίδα, με το ρίπτη μέσα στο Άγιο Ποτήριο και με την Αγία Λαβίδα, με πολύ έτσι προσοχή, με πολύ ευλάβεια, όχι με μαχαίρι να το σπάξουμε. Μάλιστα ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος μας λέει ότι για έναν Άγιο Θεοδόσιο, νομίζω το όνομα, στο βιβλίο το λέει, που όταν έκανε την πρώτη λειτουργία, την προσκομιδή, και τέλεσε και είπε ίσως στρατιωτών λόγη την πλευρά αυτού ήνιξε, λέει τι κάνω εγώ αυτή την ώρα, επαναλαμβάνω αυτό που έγινε στο Γολγοθά. Είδε και πώς τελείωσε την λειτουργία εκείνη, και μετά από το φόβο, από το δέος, την ευλάβεια αυτή δεν λειτουργήσε άλλη φορά και τον έχουμε Άγιο. Και συμβουλεύει ο πατήρ Γερβάσιος με πολύ δέος, με λεπτότητα, με πολύ σεβασμό, με άκρα ευλάβεια, έτσι να κάνουμε τη λόγχευση αυτή. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να τα... Λοιπόν, όλο αυτό λέγεται κλάσεις του άρτου, επαναλαμβάνω, και κοινωνούσαν όλοι οι πιστοί. Η Θεία Κοινωνία, βλέπετε, ήταν το... Γι' αυτό συναζόμεθα, γι' αυτό γίνεται Θεία Λειτουργία, για τη Θεία Κοινωνία. Για να βγει ο ιερεύς έξω και να πει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Θα έχετε ακούσει ότι έτρωγαν πρώτα και μετά κοινωνούσαν. Το έχετε ακούσει αυτό? Κοιτάξτε, μην απορείτε, γιατί το μυστήριο το Χριστός το παρέδωσε όταν έτρωγαν το Πάσχα. Στο μυστικό δείπνο. Έτρωγαν και τότε παρέδωκε και κοινώνησαν οι πιστοί. Και πώς άλλαξε αυτό? Ορίστε. Πώς άλλαξε? Άλλαξε, θα σας πω τώρα. Ένας Γερμανός Λίτσμαν, ο καθηγητής του, δικού μας καθηγητού του Κονιδάρη, για τον οποίο ο καθηγητής μας Κονιδάρης μιλούσε με σεβασμό και με δέος. Ο Λίτσμαν είπε ότι εγίνονται δύο δείπνα. Ένα δείπνο συναδελφώσεως και ένα δείπνο, το ευχαριστησιακό δείπνο για τη Θεία Κοινωνία.
Τώρα θέμα είναι ποιο γίνεται το πρώτα. Το δείπνο της Θείας Κοινωνίας ή το συναδελφώσεως. Κανονικά πρέπει να γίνεται τη συναδελφώσεως το δείπνο πρώτα. Κάνουμε ένα τραπέζι και το τραπέζι πραγματικά ενώνει τους ανθρώπους. Κάνουμε τραπέζι, εκεί συμμετέχουμε όλοι, συναδελφούμεθα με αυτό και μετά πάμε για το άλλο δείπνο της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είπε ο Λίτσμαν. Και πραγματικά μπορεί να δικαιολογηθεί ένα διπλό δείπνο. Και εμείς το ξέρουμε, πρέπει να το έχετε ακούσει. Έτρωγαν πρώτα και μετά κοινωνούσαν. Αλλά μπορούμε να πούμε το εξής. Έχω την εξής ερμηνεία. Το δείπνο συναδελφώσεως γινόταν χθες το βράδυ, την προηγούμενη μέρα. Και σήμερα το πρωί γίνεται το δείπνο το ευχαριστησιακό. Οπότε πέφτουμε σε αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν κάναμε αρτοκλασία το βράδυ. Αρτοκλασία σημαίνει τρώμε όλοι μαζί. Ναι. Και την άλλη μέρα έχουμε το άλλο τραπέζι. Το δείπνο. Ναι, ναι. Ο Λίτσον δεν μας προχώρησε πολύ γιατί δεν ήταν ορθόδοξος. Εμείς το προχωρήσαμε, όμως μας έδωκε μια φορμή. Επίσης θέλω να ερμηνεύσω αυτό το μαθηματόν και τελειώνουμε που είπατε. Πήγαιναν, είναι μια νέα ερμηνεία που όταν το μελετούσα για το μάθημα εδώ, γιατί ξέρετε προετοιμάζουμε πρώτα γιατί, και τα σκέπτομαι και τα, όχι τα σκέπτομαι, τα ζυμώνω μέσα μου, ότι πήγαιναν ομοθυμαδών. Πού πήγαιναν ομοθυμαδών? Στον ναό των Ιουδαίων. Οι χριστιανοί, εξιουδαίων χριστιανοί, πήγαιναν ομοθυμαδών όλοι μαζί, αγαπημένοι, πως μου το είπε, ναι, μια καρδιά, πήγαιναν στον ναό. Αυτό το ομοθυμαδών πραγματικά σημαίνει με μια καρδιά. Μου πέρασε από το μυαλό μου η εξής ερμηνεία και παρακαλώ να τη δεχτείτε, γιατί μου άρεσε και εμέναν. Οι Απόστολοι λάβαιναν με ρήμνα, λάβαιναν τα μέτρα τους. Είχαν το φόβο, μήπως οι χριστιανοί, οι Ιουδαίοι χριστιανοί, εκεί που πάνε στον νότο των Ιουδαίων και είναι Ιουδαίοι, τους λένε λόγια, τους ξεμοναχιάζουν, έλα εδώ φιλαράκος, έλα εδώ κτλ. Και τους προσελίγουν, δηλαδή, και τους κάνουν να αμφιβάλλουν για την πίστη και τα λοιπά και κάνουν ζημιά. Γι' αυτό καθόρισαν οι Απόστολοι, δεν θα πηγαίνετε μεμονωμένα στον Ιουδαϊκό ναό, θα ξεκινάμε όλοι μαζί. Το κατάλαβες? Το μοθηματόν λοιπόν σημαίνει, θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε, πήγαιναν μαζί. Και δεν σημαίνει ενότητα ψυχών, και ενότητα βέβαια σημαίνει, αλλά εδώ λέγεται για να δείξει ότι αποτελούν όλοι μαζί, ώστε να είμεθα ο ένας να φρουρεί τον άλλον, να δυναμούμεθα, ώστε να μην μπορούμε να επηρεαστούμε από τους άλλους, τους απίστους Ιουδαίους. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, παραμένουμε εδώ. Σας περιμένω την άλλη Κυριακή, με πολύ προθυμία, ομοθυμαδών. Να έρθετε για να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας αυτά, που δεν είναι κηρύγματα, όπως το βλέπετε, είναι μαθήματα, τα σκεπτόμεθα, τα εμβαθύνομαι. Μπορεί δε αυτή την εβδομάδα να μου έρθει μια άλλη ερμηνεία εμένα που να είναι αντίθετα με αυτά που σας είπα. Την άλλη εβδομάδα θα σας το πω, γιατί είναι θέμα ερεύνης εδώ και επιστήμης, καλοί κύριοι, γιατί η θεολογία είναι η ωραιότερα των επιστημών. Εύχομαι η Παναγία μας, η καλή μας Παναγία, η δέσποινά μας, να σας φυλάγει από κάθε κακό, να αποστέλει αγγέλους στο δρόμο σας και να είστε πάντα έτσι, στο Θεού το δρόμο, στο Θεού τη στράτα, το λέγανε οι παλαιοί. Και μην φοβάστε τίποτε, άμα θα έχετε προστάτη την Παναγία μας, να έχουμε όλοι την Παναγία μας προστάτη και φύλακα και καθοδηγό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κύριο Ιερεμία.